Και πάμε για το γλυκό της ημέρας, το πιο εντυπωσιακό σπιτάκι που υπάρχει στον κόσμο. Θα φτιάξουμε ένα gingerbread house, θα σας δείξω όλα τα μυστικά για να φτιάξετε το πιο όμορφο μπισκότο που υπάρχει. Πάμε να δούμε τελικά μας. Για το εύκολο gingerbread house θα χρειαστούμε: για τη ζύμη, 225 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο λούρπακ σε θερμοκρασία δωματίου, 200 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 2 αυγά μεσαία, 2 κουταλιές της σούπας ginger, 2 κουταλιές της σούπας κανέλα, 1 κουταλιά της σούπας γαρίφαλο, 300 γραμμάρια μέλι, 900 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder, 1 κουταλάκι του γλυκού σόδα μαγειρική, αλάτι και πιπέρι. Για το royal icing, 2 ασπράδια από μεσαία αυγά, 480 γραμμάρια ζάχαρη άχνη και 35 γραμμάρια χυμό λεμονιού. Για το σερβίρισμα, ζαχαρωτά, ζάχαρη άχνη και βρόσιμη χρυσόσκονη. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να χτυπήσουμε το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ βούτυρο λούρπακ ανάλατο αλμινόφιλο. Παράγεται από 100% αγνό αγελαδινό γάλα, χωρίς συντηρητικά και δεν περιέχει καθόλου αλάτι. Χρειαζόμαστε 225 γραμμάρια από το βουτυράκι μας, οπότε πολύ απλά ανοίξτε από την πίσω πλευρά, εδώ, και κόψτε 225 γραμμάρια, 100, 200, 225. Το βούτυρό μου είναι στη θερμοκρασία δωματίου. Πολύ σημαντικό για να φρατέψουν ωραία τα μπισκότα μας και να γίνουν τέλεια. Κοιτάξτε εδώ, θέλω να είναι μαλακό, εδώ, μέσα. Και μαζί με το βούτυρο θα προσθέσω την καστανή ζάχαρη. Ρίχνω τη ζάχαρη μέσα και τώρα σε αυτό το σημείο θέλω λίγο υπομονή, 5-6 λεπτά και να φρατέψει καλά το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη. Με το που αφρατέψει καλά το βούτυρο μαζί με τη ζάχαρη, θα ρίξουμε μέσα τα αυγουλάκια μας. Εδώ. Ένα αυγό. Περιμένουμε να απορροφηθεί. Σωστά, φίλε Διονύση. Μπράβο. Δεν ρίχνουμε το επόμενο άμα δεν απορροφηθεί το προηγούμενο. Τέλεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα αρωματικά μας. Μπορείτε τα αρωματικά να τα ρίξετε και μέσα στα αλεύρια, αλλά εγώ πιο μόνο τα ρίχνω σε αυτό το σημείο μέσα στο μείγμα, γιατί νομίζω ότι πάνε καλύτερα τελικά στα μπισκότα μας. Οπότε, κλείνω το μίξερ, θα ρίξω μέσα ginger σε σκόνη, κανέλα και γαρίφαλο. Τώρα, θα προσθέσω και το μέλι, γιατί παραδοσιακά αυτό το μπισκότο έχει πολύ μέλι. Ανακατεύουμε καλά τα υλικά. Και μόλις φτιάξουμε έτσι μία απαιχτή πάστα εδώ πέρα, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα στερεά μας. Αλεύρι με μπέικιν και σόδα. Εδώ, ανακατεύουμε καλά. Και όπως θα δείτε, έχω πάρα πολύ ποσότητα από μείγμα, αλεύρι και όλα τα υπόλοιπα. Το βλέπετε? Θα βγει πάρα πολύ μεγάλη δόση για μπισκότα. Δηλαδή, όντως, άμα δεν κάνετε το σπιτάκι, κάνετε μπισκότα απλά, θα κάνετε ίσα με δύο πιατέλες μπισκότα, πραγματικά δεν θα τελειώσουν, θα μοιράσετε σε όλη τη γειτονιά και δεν θα φτάσουν. Λοιπόν, θα προσθέσω μία πρεζαλάτι, θα προσθέσω το αλεύρι μου. Και επειδή κάνουμε gingerbread house, θα προσθέσουμε και πιπέρι. Και ήρθε η ώρα του ανακατέματος. Δεν ανακατεύουμε για πολλή ώρα, θέλουμε να ανακατευθούν τα υλικά. Θέλουμε να πάρουμε ένα μαλακό ζυμαράκι, αλλά δεν θέλουμε να παρανακατέψουμε γιατί τα μπισκότα μας θα γίνουν ψωμί. Οπότε σιγά σιγά χτυπάμε το μίξερ εδώ. Σιγά σιγά δένει το ζυμαράκι μας. Το πολύ 20 δευτερόλεπτα. Και το ζυμάρι είναι έτοιμο. Αυτό ήταν. Και πάμε να φτιάξουμε gingerbread house. Δεν είναι τρομερό όταν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία? Όντως καταλαβαίνεις ότι είναι Χριστούγεννα. Μελομακάρονα, κουραμπιέδες, gingerbread house. Είναι κάτι φανταστικό. Λοιπόν, φίλε Διονύση, τι φτιάχνουμε? Φτιάχνουμε μπισκοτάκια που έχουν μέσα βούτυρο. Τι πρέπει να προσέξουμε? Να μην περνάει η θερμοκρασία μας από τα χέρια μέσα στο ζυμάρι. Γιατί τα μπισκότα μας δεν θα βγουν τραγανά και αφράτα. Μπορείτε τη διαδικασία να την κάνετε χωρίς γάντια, αλλά πρέπει να είστε πολύ γρήγοροι και πρέπει να είστε σίγουροι ότι στο σπίτι δεν έχει ζέστη. Πρέπει να είναι σχετικά κρύο το περιβάλλον. Και έτσι όπως είναι, θα αδειάσω όλο μου το ζυμάρι.
εδώ πάνω στο μάρμαρο. Και κάπως έτσι αρχίζουν τα ωραία πράγματα να γίνονται. Τώρα, σε περίπτωση που θέλετε να κάνετε μπισκοτάκια, αυτό που θα κάνετε είναι να τυλίξετε το ζυμάρι σας σε μεμβράνη, να το βάλετε στο ψυγείο και να παγώσει και στη συνέχεια να ανοίξετε με τον πλάστη. Έτσι τα μπισκότα σας θα βγουν πιο εύκολα. Αλλά το ζυμάρι μας θέλουμε να είναι μαλακό για να δώσουμε το σχήμα από το σπιτάκι. Τι έχω? Έχω αυτές τις υπέροχες φόρμες σιλικόνης που ουσιαστικά φορμάρεις κατευθείαν το σπιτάκι. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να πάρετε φόρμες σιλικόνης για το σπιτάκι σας, παγώστε το ζυμάρι και θα κόψετε το σπιτάκι κανονικά με χάρακα, χεράκι και θα φτιάξετε το σπιτάκι μόνοι σας. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Γιατί παίρνω λίγο από το ζυμάρι, πιέζω πάνω στη φόρμα σιλικόνης εδώ. Στην αρχή δεν γεμίζω. Βάζω ίσα-ίσα λίγο για να μπορέσει να κάτσει ακριβώς στις πτυχές που έχει η βάση μας, εδώ, και μόλις πατήσω καλά το λίγο ζυμάρι, τότε προσθέτω κι άλλο από πάνω μέχρι που να γεμίσει η πτυχή από τη βάση μου, εδώ πέρα. Το 2013, ένα κλαμπ στο Τέξας απέσπασε βραβείο Guinness για το μεγαλύτερο παγκοσμίως gingerbread house, που είχε 35.823.400 θερμίδες και ήταν τόσο μεγάλο που μπορούσε να χωρέσει μία πενταμελή οικογένεια. Το πρώτο μας ταψάκι είναι έτοιμο, 170 βαθμούς για περίπου 15 με 20 λεπτάκια. Θα ετοιμάσω και το άλλο και το πιο σημαντικό είναι με το που το βγάλετε από το φούρνο μην το πειράζετε, γιατί στην αρχή τα μπισκότα μας είναι μαλακά, χρειάζονται ώρα για να σφίξουν. Οπότε θα αφήσουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά και μόλις κρυώσουν πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον μία-μία μισή ώρα, τότε θα φτιάξουμε το Royal Icing, ουσιαστικά το icing που θα δέσει σαν κόλλαλο το σπιτάκι και θα ετοιμάσουμε το σπιτάκι μας. Και τα μπισκοτάκια μου είναι έτοιμα, όπως βλέπετε. Είναι όλα στην εντέλεια και είμαστε έτοιμοι να στήσουμε το σπιτάκι μας. Τι πρέπει να ετοιμάσουμε για να στήσουμε το σπιτάκι μας? Την κόλλα. Η κόλλα είναι απλή, εύκολη και μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι σας. Είναι το Royal Icing. Προσθέτουμε μέσα το ασπράδι μαζί με την άχνη ζάχαρη στον κάτω του μίξερ. Εδώ, και όπως βλέπετε, έχει πολύ άχνη ζάχαρη. Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πολύ σφιχτό γλάσο. Αυτό το γλάσο έχει την ιδιότητα, καθώς περνάει η ώρα, να στεγνώνει και ουσιαστικά να τσιμεντώνει το σπίτι μας. Γιατί πρέπει να κάνουμε καλά θεμέλια. Άμα δεν κάνουμε καλά θεμέλια, τι γίνεται? Θα πέσει να μας πλακώσει και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, χτυπάμε καλά το ασπράδι μαζί με την άχνη και έχω το λεμόνι μου εδώ πέρα που θα προσθέτω σιγά σιγά σταδιακά. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα αφήνουμε το ασπράδι μαζί με την άχνη ζάχαρη να δουλέψουν. Σε αυτό το σημείο φαίνεται ότι το μείγμα που έχει δημιουργηθεί εδώ μέσα είναι μία πάστα. Σιγά σιγά προσθέτω το λεμονάκι. Και από πάστα άρχισε να γίνεται πιο μαλακή πάστα. Εμείς τι θέλουμε να γίνει? Μία πολύ πηχτή κόλλα. Οπότε, κοιτάξτε εδώ, θα προσθέσω λίγο ακόμα λεμονάκι. Σκοπός είναι να το κάνουμε λίγο-λίγο. Πάμε, μπελέση. Λίγο-λίγο. Λίγο-λίγο. Και ήρθε η ώρα, επιτέλους, να φτιάξουμε το σπιτάκι μας. Τέλεια. Όσο πάει στην άκρη, θα πάρω ένα ωραίο κορνέ και θα βάλω μέσα το Royal Icing μου. Λέγεται Royal Icing γιατί είναι το icing που ουσιαστικά κάνουμε τα ντεκόρ σε όλα τα μπισκοτάκια. Και βάζουμε λεμόνι γιατί θέλουμε να είναι λίγο γλυκόξινο. Άσχετα που έχει τόσο ζάχαρη, το λεμόνι πιάνει κανονικά, οπότε το καταλαβαίνεις. Και επίσης το λεμόνι βοηθάει πάρα πολύ στο να πήξει η κόλλα μας και να δέσει καλύτερα τα υπόλοιπα υλικά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτή είναι η κόλλα, δεν παίζουμε. Σωστά. Πρέπει να κόψουμε πολύ λίγο το κορνέ μας. Θέλουμε να αφήσουμε πολύ λεπτή ροή στο Royal Icing. Εδώ. Το βλέπεις? Ίσα-ίσα να βγαίνει για να μπορέσει να κολλήσει το σπιτάκι μας. Τα αφήνουμε στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Σαν αρχιτέκτονας, φίλε Διονύση, με τι θα ξεκινούσες? Δεν έχουμε βάση. Μπράβο. Θα πάρουμε την πρόσωψη. Η πρόσωψή μας είναι αυτή, εδώ. Και καθώς βάλαμε την μπροστά όψη του σπιτιού μας, τι πρέπει να βάλουμε? Και την πλαϊνή. Εδώ και εδώ. Σωστά. Άρα ξεκινάμε κολλώντας αυτό με αυτό το κομμάτι. Ποιος θα έρθει να με βοηθήσει? Εγώ. Λοιπόν, το σπίτι μας θέλουμε να το κάνουμε εδώ, έτσι. Ναι. Τέλεια. Όταν είσαι μόνος σου, τι κάνεις? Κατεβάζεις και ακριβώς από κάτω, πρώτα απ' όλα προσθέτεις τη βάση για να μπορέσει να κολλήσει πάνω στο ξύλο. Παίρνεις και βάζεις λίγο, λίγο.
Βάζεις λίγο και εδώ. Και εδώ. Τέλεια. Ωραία. Τώρα τι κάνουμε. Σηκώνουμε. Πατάει πάνω η κόλλα. Σηκώνουμε. Κράτα εδώ. Κρατάω. Σηκώνουμε και εδώ. Οχ. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να βάλουμε και στη ρεγή τέτοια. Κρατάω. Κρατάς εσύ. Μπράβο. Κάνε. Είναι πολύ σημαντικό εδώ πέρα το κομμάτι, γιατί κάνουμε τι. Τα θεμέλια. Βέβαια. Άμα τα θεμέλια δεν γίνουν σωστά, δεν γίνει τίποτα. Άστο τώρα. Φύνω, ε. Κοίτα. Το μόνο δύσκολο σημείο είναι να κολλήσει πρώτα απ' όλα αυτό το κομμάτι στην αρχή. Κοίτα τώρα εδώ. Έτσι όπως είναι, παίρνω, βάζω και εδώ λίγο ακόμα κόλλα. Μια χαρά. Ωραία. Παίρνουμε και βάζουμε λίγο εδώ. Λίγο, λίγο. Οπ. Και τώρα τι κάνουμε. Κολλά, παίρνουμε και βάζουμε την άλλη βάση. Το άλλο πλαϊνό του σπιτιού μας. Θα βάλουμε κόλλα εδώ. Και εδώ. Το μόνο δύσκολο κομμάτι είναι να στήσουμε στην αρχή το πρώτο θεμέλιο. Εδώ. Τέλεια. Και... τώρα είναι πολύ απλά. Πρέπει να βάλουμε τη σκεπή. Στη σκεπή έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Πρέπει να βάλουμε τη μία σκεπή, να περιμένουμε λίγο με τα χεράκια μας και μετά να βάλουμε την άλλη σκεπή. Πόσο οπότε... θα περιμένουμε. Ε, όχι πολύ. Λίγο, κοίτα. Παπ, λίγο, λίγο. Ωραία. Μα υποτίθεται ότι αυτή τη διαδικασία την κάνουμε με τους φίλους μας και περνάμε όλοι ωραία. Μόνος μου περνάω ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Παπ και παπ. Δεν πειράζει, πάνε πάρε καφέ, δεν με πειράζει. Θέλεις καφέ. Περνάω ωραία. Από το μαγαζί μας ή από όλα. Μόνο από το μαγαζί μας. Ωραίος. Θες. Ναι. Παπ, παπ. Βάλω και το άλλο από την άλλη. Αλλά έχω κάνει τρομερό royalizing κατευθείαν δένει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να γίνω αρχιτέκτονας με αυτό το royalizing. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα τι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να βάλεις και royalizing εδώ για να κολλήσουν τα δύο πάνω σημεία μεταξύ τους. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έχει αρχίσει να γίνεται υπέροχο. Ε! Λοιπόν, τώρα πάμε να στολίσουμε τη σκεπή μας. Εδώ. Να ρίξουμε και εδώ το σπίτι. Το σπίτι έχει χιόνι, πρέπει να φαίνεται. Ε, κοίτα εδώ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να βάλουμε την πόρτα μας, γιατί το σπίτι πάζει από το κρύο, οπότε πρέπει οπωσδήποτε να βάλουμε την πορτούλα μας. Ανάποδα. Τι? Καλύτερα από την καλύτερα, νομίζω καλύτερα. Δεν πειράζει, θα βάλω, λίγο γλάσο, γιατί έχει πέσει χιόνι, αφήσαμε ανοιχτή την πόρτα. Ωραία. Λοιπόν, βάλαμε και την πορτούλα μας εδώ, πώς μας φαίνεται. Αλλά η πόρτα πάνω τι έχει? Έχει χιόνι. Ήταν πολύ ωραία ανοιχτή η πόρτα, η αλήθεια είναι. Πώς πάει ως τώρα? Κατά. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και ντεκοράκια μπροστά. Εδώ. Ένα, δύο. Τρουμ. Ένα δεντράκι. Τρουμ. Επειδή τα ανθρωπάκια πρέπει να τα κάνουμε ωραία, θα βάλω εδώ και εδώ έναν χιονάνθρωπο. Και εδώ θα βάλω έναν Άγιο Βασίλειο. Και εννοείται συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα θυμάστε πάντα ότι το Royal Icing στεγνώνει. Εγώ, να πω την αλήθεια. Ναι. Όσο ήρασα παιδεύος του να έφτιαξα κι εγώ. Τι εννοείς? Έφτιαξα ένα εγώ. Δεν ξέρω, θέλω να δεις το δικό μου. Μπράβο Γιώργη, μπράβο Γιώργη. Γιατί είσαι πολύ καλός δάσκαλος. Δηλαδή, όταν πήγες για καφέ, έφτιαξες σπιτάκι. Ναι, μπαμ, μπαμ, τι ήταν. Ωραία, πάρε, φτιάξει και αυτό. Ωραία. Και τα κρατήσω εγώ το έτοιμο. Okay. Μια χαρά. Λοιπόν, ό,τι δεκοράκια θέλετε να βάλετε πάνω στο σπιτάκι σας, μπορείτε εδώ. Βάρτε τα δεκοράκια σας, κάντε το ωραίο, στολίστε το όμορφο. Ασχοληθείτε με το σπιτάκι σας, φτιάξτε το τέλειο και πραγματικά εκτός από πεντανόστιμο είναι και πάρα μα πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σημαίνει πως κάποιοι ασχοληθήκανε, το φτιάξαν όλοι μαζί, οπότε δεν μας νοιάζει μόνο το εξωτερικό, φίλε Διονύση, μας νοιάζει και το εσωτερικό. Και όταν δούμε σε ένα εσωτερικό σπιτιού αυτό το σπιτάκι, ξέρουμε ότι το εσωτερικό είναι πιο ωραίο από το εξωτερικό. Αυτά. Για το εύκολο Gingerbread House,
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε με το φτερό σε δυνατή ταχύτητα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, το τζίντζερ, το γαρίφαλο, την κανέλα, το μέλι και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Ανακατεύουμε το αλεύρι με το μπέικιν, τη σόδα και τα προσθέτουμε στον κάδο με τα υπόλοιπα υλικά. Προσθέτουμε αλάτι και πιπέρι και χτυπάμε για λίγα μόλις δευτερόλεπτα. Αδειάζουμε τη ζύμη και γεμίζουμε την ειδική φόρμα σιλικόνης. Πιέζουμε με τα χέρια μας για να δώσουμε το αντίστοιχο σχήμα της φόρμας και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς. Αφαιρούμε και αφήνουμε να κρυώσουν και να σφίξουν. Για το Royal Icing, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια, τη ζάχαρη άχνη και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα. Μόλις αρχίσει να δένει το μείγμα, προσθέτουμε σε δόσεις το χυμό λεμονιού. Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής, συνθέτουμε το σπίτι ενώνοντας τις άκρες του με το Royal Icing και σερβίρουμε με τα ζαχαρωτά και τη βρόσιμη χρυσόσκονη. Και τελευταίο στάδιο, ας το λύσουμε πάνω με λίγο άχνη ζάχαρη. Μπορείτε να πάρετε και ένα γλυτεράκι ασημόσκονη, είναι βρόσιμη, να ρίξετε. Εδώ, ανακατέψτε. Και πάμε για το χιόνι, κοιτάξτε εδώ. Είναι υπέροχο, δεν ξέρω, μόνο εγώ χαίρομαι. Εσύ χαίρεσαι καθόλου, Δημήτρη. Κοίτα. Ποιο τραγουδάκι να πούμε. Χιόνια στο καμπαναριό που Χριστούγεννα σημαίνουν. Χρόνια στο καμπαναριό, ξύπνησε όλο το χωριό. Διν-δαν-δον, 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 διν-δον.